Κύριε Φαγκούλη, καλώς ήρθατε στη Νέα Υόρκη, μια πόλη η οποία έχει πολύ μεγάλη χημεία με εσάς και βεβαίως για μια παρουσία στο θρηλυκό Lincoln Center αυτή τη Δευτέρα. Θέλω λιγάκι να δώσουμε τα βασικά συστατικά αυτής της παρουσίας σας, η οποία από ό,τι λένε οι πληροφορίες θα είναι γεμάτη Ελλάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ, είναι μεγάλη μου χαρά και ιδιαίτερη χαρά που παίζουμε στο Jazz at Lincoln Center, στο The Rose Theater, στη μεγάλη αίθουσα, όπου πιστεύω ότι θα γεμίσει με πολλές καλές μουσικές από την Ελλάδα και του Μάνου Χατζηδάκη τραγούδια, του Μίκη Θοδωράκη, του Γιάννη Μαρκόπουλου, του Σταύρου Ξαρχάκου. Θα ακουστούν η ποίηση του Νίκου Γκάτσου, της Λίνας Νικολακοπούλου, του Μάνου Ελευθερίου. Και είναι δηλαδή ένας ελληνικός πυρήνας που με κάνει πάρα πολύ περήφανο και πιστεύω ότι θα το παρουσιάσουμε με πολύ αγάπη και με διαφορετικές ενορχιστρώσεις από αυτές που έχουμε συνηθίσει. Πιο ακουστικό το πρόγραμμα. Η παράσταση λέγεται An Intimate Evening with Mario Frangoulis, από το οποίο προδίδει ότι θα είναι απλές οι ενορχιστρώσεις, δεν θα έχουμε τα πολλά εφέ, έχουν έρθει βέβαια και οι φωτιστές μας και η τεχνική μας από την Ελλάδα. Είναι μια παράση πολύ ψηλού επίπεδου. Είναι 5 μουσικοί που παίζουν για 10 θα έλεγα, γιατί είναι εξαιρετικοί και τραγουδάνε και παίζουν και 2 όργανα και έχουν δώσει τη δική τους προσωπικότητα στις ενορχιστρώσεις αυτές. Άλλωστε για το Jazz at Lincoln δεν μπορείς να παρουσιάσεις κάτι απλό. Δεν θα λείψει λοιπόν ούτε η δύναμη ούτε η ενέργεια που έχουν αυτά τα τραγούδια. Απλά θα καταλάβει ο κόσμος πόσο μεγάλα τραγούδια είναι, γιατί θα εστιάσουμε κυρίως στην ουσία των τραγουδιών, στην απλότητα της μελωδίας και θα δώσουμε πολύ μεγάλη βάση στο στίχο. Νιώθετε ότι είστε ένας πρέσβης της Ελλάδος σε καιρούς δύσκολους για την πατρίδα μας, γιατί πολλά γράφονται, πολλά λέγονται, όμως την ίδια στιγμή βλέπουμε ανθρώπους του δικού σας βεληνικούς να θέλουν να βγάλουν την Ελλάδα προς τα έξω και να δείξουν ότι τελικά υπάρχει και μία άλλη Ελλάδα. Σίγουρα. Και πιστεύω ότι είναι και χρέος μου σαν καλλιτέχνης και χρέος όλων των καλλιτεχνών που είναι Έλληνες και έχουν αυτή την ενέργεια και αυτή τη δύναμη που μόνο ελληνική μπορεί να είναι, πρέπει να τη διοχετεύσουν στη μουσική τους. Και πιστεύω ότι η ταυτότητα του Έλληνα φαίνεται μέσα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, μέσα από τα μίντια, μέσα από τους καλλιτέχνες, μέσα από τα όμορφα τραγούδια. Δεν πιστεύω καθόλου στη μετριότητα. Πιστεύω σε αυτό που λέμε excellence, δηλαδή στην τελειότητα και στο να έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, να μην παίρνουμε τίποτα σε δεδομένο και να σεβόμαστε το κοινό μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή να έχουμε δουλέψει πάνω στη δουλειά, να ξέρουμε ότι είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο και επίσης να σας πω ότι θα είναι μαζί μας η Frances Raphael, που είναι ένα ιερό τέρας στο μουσικό θέατρο. Έχει πάρει το Tony Award το 1987 στο ρόλο της Επονίν, μιας και ήταν η original Επονίν στους αθλίους του Βίκτορο Σουγκό, όπου είχε σκηνοθετήσει ο Trevor Nunn στο Λονδίνο και έχουμε δουλέψει και πολλές φορές μαζί. Το 1996 παίξαμε τελευταία φορά το Les Miserables μαζί επί σκηνής και θα έρθει ειδικά για το Jazz at Lincoln Center, δεν θα έρθει στις άλλες 2 παραστάσεις στο Μοντρεάλ και στο Λος Άντζελες, αλλά θα είναι μια ιδιαίτερη, πιστεύω, έτσι, σύμπραξη και χαρούμενη παράσταση. Και μία έκπληξη περιμένουμε βεβαίως, μία ερμηνεία ελληνικού κομματιού. Μια ερμηνεία ελληνικού κομματιού, δεν μπορώ να σας τα πω. Θα πρέπει να έρθει ο κόσμος να την δει στο θέατρο. Που ετοιμάσαμε με την Frances τα ελληνικά. Έμαθε στα ελληνικά το τραγούδι. Και θα πιστεύω ότι θα είναι έτσι μια ζεστή και όμορφη βραδιά. Πιστεύω ότι θα έρθει και πολλοί κόσμος από τον καλλιτεχνικό κόσμο, γιατί Δευτέρα είναι και η μέρα που είναι κλειστά τα θέατρα και έτσι θα έρθουν πολλοί συνάδελφοι και της Frances και δική μου να μας στηρίξουν. Εν τω μεταξύ είναι και για ένα καλό σκοπό, γιατί το Horatio Alger Association of Distinguished Americans δίνει κάθε χρόνο υποτροφίες σε πολλά παιδιά που δεν χρειάζεται να είναι Αμερικανόπουλα, μπορεί να είναι από την Ισπανία, από τη Γαλλία, από όλα τα μέρη του κόσμου, που έχουν γεννηθεί βέβαια στην Αμερική και δεν έχουν τους πόρους να πάνε σε ανώτερες σπουδές. Αυτός ο οργανισμός λοιπόν, που είναι εννοείται αφιλοκερδής, δίνει
δίνει στα παιδιά, έχει δώσει πάνω από 150 εκατομμύρια δολάρια σε υποτροφίες. Και έτσι αυτά τα παιδιά ξαφνικά φεύγουν από τις δύσκολες καταστάσεις που έχουν γεννηθεί ή υπάρξει, μπορεί να είναι αλκοολικοί οι γονείς τους, είναι οι δύσκολες καταστάσεις, φτωχά παιδιά, να πάρουν αυτό το βήμα, να κερδίσουν τη ζωή μέσα από αυτή την υποτροφία που τους κάνει άξια μέλη πλέον της κοινωνίας, τα σπουδάζει και τα παρακολουθεί μέχρι να φτάσουν στο σημείο να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Είναι αυτό για τον εθελοντισμό το οποίο είπατε προηγουμένως και γενικότερα βλέπουμε ότι έχετε μια ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι ίσως δεν έχουν αυτά τα οποία εσείς έχετε αυτή τη στιγμή. Και δεν ξεχνάτε ότι πρέπει να δίνουμε στην κοινωνία γιατί στην κοινωνία απευθύνεστε. Σίγουρα. Και όχι μόνο πρέπει να δίνουμε, πρέπει να γινόμαστε παράδειγμα. Για να μπορέσουμε να γίνουμε παράδειγμα πρέπει να συμπράξουμε και εμείς όπως όλοι οι εθελοντές. Ο καθένας με αυτό μπορεί, με τη φωνή του, με το ταλέντο του, μόνο και μόνο με την πράξη που θα κάνει να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του ή μια κατάσταση. Εγώ παίρνω παράδειγμα από τον Γιάννη Σπανολιό που στην Αθήνα κάνει το όλοι μαζί μπορούμε σε όλη την Ελλάδα. Και είτε αυτό είναι τρόφιμα, είτε είναι οικολογικό, είτε να βοηθήσει την πατρίδα μας, τη χώρα μας, τα νέα παιδιά, μου έχει κάνει εντύπωση. Έτσι νομίζω ότι και τώρα, αυτό τον καιρό, συμβαίνει και στην Αμερική. Νομίζω ότι το άκουσα και από το Cosmos FM αυτές τις μέρες, αλλά και από όλα τα ελληνικά media που θέλουν να στηρίξουν τον εθελοντισμό, που πρέπει οι εθελοντές να βοηθούν τις καταστάσεις τις οποίες έχουμε ανάγκη και να βοηθούν. Αυτό που έλεγα πριν είναι ότι εκεί βλέπεις ότι τελικά ο άνθρωπος δίνει από το περίσευμά του. Γιατί εκεί γίνεται πραγματικά γενναιόδωρος. Γιατί όταν έχουμε πάρα πολλά, είμαστε όλοι γενναιόδωροι. Αλλά όταν δεν έχουμε και απλά θέλουμε να δώσουμε γιατί είμαστε άνθρωποι, τότε υπερβαίνουμε τους εαυτούς μας και γινόμαστε πραγματικοί πολίτες του κόσμου. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι βεβαίως της ομογένειας, είπε ο κύριος Γενικός Πρόξενος προηγουμένως, είστε ένα παιδί της ομογένειας, ένας δικός μας. Πώς νιώθετε όταν περιμένετε ομογενείς να έρθουν να σας δουν, πώς νιώθετε όταν απευθύνεστε σε ομογενείς που πολλές φορές δεν έχουν ως δεδομένη την πατρίδα, αλλά ως το ζητούμενο. Αισθάνομαι πολύ περηφανός κάθε φορά που ταξιδεύω. Πρόσφατα ήμουν στο Σίδνεϊ και υπάρχει και εκεί ένας πολύ δυνατός υπάρχουν απόδημοι Έλληνες και οι Έλληνες διασποράς που μου κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση με τη μεγάλη τους καρδιά και τον τρόπο που περιμένουν πώς και πώς να έρθει ένας Έλληνας να τους επισκεφτεί. Έτσι και εγώ πιστεύω ότι πρέπει και εμείς να δίνουμε, να μπορούμε να μοιραζόμαστε την αγάπη μας για τον πολιτισμό, για τα καλά πράγματα, για την ποιότητά μας σαν Έλληνες, γιατί και εκείνοι και εμείς σαν πρεσβευτές του πολιτισμού και σαν Έλληνες που ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο, πρέπει να δίνουμε το μήνυμα μιας λαμπρής Ελλάδας, μιας δοξασμένης Ελλάδας, μιας σημαντικής Ελλάδας. Και παρόλες τις δυσκολίες που περνούμε αυτόν τον καιρό, κοινωνικο-οικονομικές στην Ελλάδα, πιστεύω ότι η τέχνη και ο άνθρωπος και όσοι είναι πραγματικά βαθιά μέσα τους Έλληνες βλέπουν το φως στο τέλος του τούνελ και πιστεύω ότι θα βγούμε από αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση και δύναμη στα νέα παιδιά, γιατί τα νέα παιδιά είναι το μέλλον, και να βοηθούμε όσο μπορούμε ο ένας τον άλλον, να είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ και να δίνουμε αγάπη στον συνάνθρωπό μας και φιλία και στήριξη. Και αυτή τη λέξη αγάπη χρησιμοποιήσατε προηγουμένως αρκετές φορές όταν αναφερθήκατε στο τραγικό συμβάν το χθεσινό, την τρομοκρατική επίθεση στην καρδιά του Μανχάταν. Θέλω ένα σχόλιο σας, γιατί και οι καλλιτέχνες μπορείτε να στείλετε το δικό σας μήνυμα όσον αφορά αυτές τις ιδεχθείς πράξεις. Σίγουρα. Πιστεύω ότι είναι απαράδεκτο στις μέρες μας, ειδικά σε μια μέρα που είναι και κάπως οικογενειακή, δηλαδή πηγαίνουν οι γονείς με τα παιδιά τους μια βόλτα κοντά στη θάλασσα, κάνουν ποδήλατο, ξαφνικά να έρχεται ένας τρελός με τις δικές τους σκέψεις να σκοτώνει τόσα άτομα, ειδικά νομίζω πεθάναν 8 άτομα
και περίπου 20 άτομα έχουν πληγωθεί, είναι στα νοσοκομεία, ανάμεσά τους και παιδιά. Αυτό είναι θλιβερό, πραγματικά. Εμείς δεν πρέπει να δείχνουμε καν ότι μας επηρεάζει, αλλά μας επηρεάζει. Δηλαδή μας συγκινεί και μας πληγώνει πάρα πολύ, γιατί δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό, ειδικά σε μια πόλη όπως το Μανχάτεν, που δεν είναι μια εμπόλεμη ζώνη, και όμως έχουμε καταντήσει όλες οι πόλεις του κόσμου, όχι μόνο στην Αμερική αλλά σε πολλά μέρη του κόσμου, στη Γαλλία δεν είδατε τι έγινε στο Λονδίνο, να φοβόμαστε και τον ίσκιο μας, που λένε, να φοβόμαστε να βγούμε, να φοβόμαστε να βρισκόμαστε σε δημόσιους χώρους. Είναι, έχω τι να πω, εύχομαι να προσπαθούμε να μαθαίνουμε από αυτό, να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, να δίνουμε το καλό παράδειγμα, και όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο να μας γίνεται ένα μάθημα προσωπικό προς αποφυγή. Και τι να πω, η καρδιά μου και όλοι μας τουλάχιστον πιστεύω ότι είναι ανοιχτή και συμπάσχουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε από εμάς, ειδικά on Halloween Day, που είναι η μέρα που τα παιδιά ντύνονται όμορφα και βλέπουν ωραία τη ζωή, και υπάρχει μια θετική έτσι ανάγνωση της ζωής, και ξαφνικά να συμβεί κάτι τόσο τραγικό. Και κλείνοντας, θέλω λιγάκι ένα μήνυμα προς τους ακροατές του Ελλάς FM και τους τηλεθεατές του Ελλάς TV. Θέλω ένα μήνυμα δικό σας. Ποιο είναι αυτό που θα βάλετε μέσα στη βαλίτσα σας, φεύγοντας από την Νέα Υόρκη και πηγαίνοντας προς τους συμπατριώτες μας στην Ελλάδα. Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα? Σε όλους τους ακροατές εύχομαι αγάπη, δύναμη. Εγώ αισθάνθηκα από την πρώτη στιγμή ότι είμαι σαν να είμαι στο σπίτι μου. Πιστεύω ότι θα πραγματοποιήσουμε μια πάρα πολύ καλή και δυνατή παράσταση, που θα μας γεμίσει εικόνες, συναισθήματα, ποιότητα, και πιστεύω ότι αυτά θα κρατήσω μέσα μου. Όπως κρατάω από την Ελλάδα όταν φεύγω τον ήλιο και τη ζέστη, έτσι από εδώ κρατάω την ανθρωπιά, την συμπαράσταση, την δύναμη του ελληνισμού και την αγάπη του κόσμου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.